Ολοκληρώσαμε την τακτική σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εξειδικεύσουμε τις προτερότητες μας για τους επόμενους μήνες. Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ σημαντική ανακοίνωση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ που θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημά τους από τη στιγμή υλοποίησης του μέτρου, ένα μέτρο το οποίο εξάλλου αποτελούσε πάγιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ προτερότητε για του επόμενου μήνε κινούνται στην όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ε, υλοποίηση του εμβληματικού προγράμματο των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αναμένουμε την τελική έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει άμεσα. Θα ωφελήσει πάνω από 30.000 συμπολίτε μα και σκοπό μα είναι μέσω αυτού του προγράμματος να μειώσουμε σημαντικά τις λίστε αναμονή ω προ τα χειρουργεία, ξεκινώντα από τα παλαιότερα περιστατικά και πηγαίνοντα προ τα πιο καινούργια. Μα απασχόλησε επίση για ακόμη μια φορά το ζήτημα τη διαχείριση των περιστατικών στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων εντό του επόμενου διαστήματο θα υπάρχουν κάποιε συγκεκριμένε ανακοινώσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα τμήματα επίγοντων περιστατικών αποτελούν μια αιστεία δυσαρέσκεια και πολλέ φορέ αδικούν και τη συνολική εικόνα του εθνικού Συστήματος υγεία. Δεν θα σταθώ στην αναμόρφωση των ΤΕΠ, η οποία δρομολογείται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Αναμένονται και άλλε πρωτοβουλίες ενίσχυσης προσωπικού, ειδικά όσον αφορά στους τραυματιοφορείς και ενδεχομένως προτάσεις για μια καλύτερη διαχείριση των εφημεριών της Αττικής. Ο σκοπός μας είναι πάντα οι συμπολίτε μας να περιμένουν λιγότερο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών με λιγότερη ταλαιπωρία, με περισσότερη αξιοπρέπεια και τελικά να εξυπηρετούνται καλύτερα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσει άμεση παρέμβασης σε αυτό τον κρίσιμο τομέα λειτουργίας του ΕΣΥ.